ξεκινήσουμε, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, σχόλιο να μου πεις την άποψή σου και subscribe, εγγραφή για να μην χάσεις βιντεάρες που θα έρθουν στη συνέχεια. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι για αθλητικά συμπληρώματα, αθλητικά ρούχα, gadget, μπορείς να μπεις στο site μου dandek.gr. Υπάρχει το link στην περιγραφή όπου θα βρεις, φίλε μου, ό,τι συμπλήρωμα θέλεις για μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή αποκατάσταση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι να υποστηρίξεις το κανάλι και να έχεις πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο για συνδρομητές, μπορείς να κάνεις συνδρομή στο κανάλι πατώντας το κουμπί Join Συμμετοχή. Επόμενο σχόλιο, βασικά ήταν 2-3 τέτοια σχόλια στο βίντεο που έβγαλα με τον Βούδα Σιντάρθα και εξηγούσα την ιστορία του, που λένε ότι η κοιλιά του Μπουντάι, αυτόν που οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ο Βούδας, ενώ δεν είναι ο Βούδας, είναι ο Μπουντάι, ένας άλλος Κινέζος μοναχός, γιατί ο Βούδας δεν έχει αυτό το σωματότυπο. Ήταν ένας λεπτός άνθρωπος, έκανε ακραίες νηστείες και τα σχετικά. Τα εξηγήσαμε σε εκείνο το βίντεο. Πετάγονται στο βίντεο, καλά τα λες, αλλά δώσε λάθος. Η κοιλιά του Μπουντάι συμβολίζει την πνευματική αυθονία. Αφού αυτό μας είπανε, αυτό ισχύει. Το θέμα όμως είναι αν μυσταγωγικά και πνευματικά αυτό που σου λένε είναι σωστό. Το παπαγαλάκι δεν κάθεται να το κρίνει αυτό. Αυτό μου είπανε, αυτό ισχύει. Πετάει ο γάιδαρος. Πετάει ο γάιδαρος. Ας δούμε λοιπόν, παιδιά, την οπτική των Ελλήνων πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο όλα τα γάλματα των αρχαίων Ελλήνων αντιπροσωπεύουν το κάλος και έχουν όλα μα όλα στενή και καλή γραμμή μέση. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό οι Έλληνες? Ήθελαν απλά να απεικονίζουν έτσι ωραία γάλματα που να σε ευχαριστούν στο μάτι, να έχουν μια ωραία αισθητική, ή ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό αυτό που ήθελαν να σου δείξουν και ο συμβολισμός που ήθελαν να περάσουν? Και θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ποιος πιστεύετε ότι έχει σοφροσύνη και ελέγχει τις επιθυμίες του, που μία από τις επιθυμίες του ανθρώπου, της άλογης φύσης του ανθρώπου, είναι το φαγητό, γιατί το χρειάζεται κατά ανάγκη το σώμα για να ζήσει, να επιβιώσει και τα σχετικά. Ο άνθρωπος που έχει σοφροσύνη και έχει και ένα άριστο μέτρο στις επιθυμίες του για φαγητό και για κάθε άλλη δονή, να πούμε εδώ πέρα και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός που έχει σοφροσύνη σε καμία περίπτωση δεν καταπιέζει τον εαυτό του. Έχει φτάσει σε ένα σημείο και σε μια ορίμανση που όντως είναι σόφρον. Όντως οι επιθυμίες του κινούνται με ένα άριστο μέτρο. Το άριστο μέτρο είναι αυτό που μόνο σε ωφελεί, σου φέρνει μόνο ωφέλη και δεν σου φέρνει καμία δυσαρμονία με κανέναν τρόπο. Και να πούμε εδώ πέρα, παιδιά, ότι το άριστο μέτρο είναι εντελώς διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που κατέχει σοφροσύνη καταλαβαίνει ότι τρώει όσο χρειάζεται το σώμα του για να λειτουργεί σωστά, να είναι υγιής και να έχει όλα τα ωφέλη που πρέπει να έχει από το φαγητό. Ο άνθρωπος όμως που δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την επιθυμία και θέλει κάτι να το γεμίσει, γιατί όπως και να το κάνουμε, το φαγητό, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα, σου δίνουν κάτι, σου δίνουν ειδονή, σου δίνουν μια ευχαρίστηση. Αλλά το θέμα όμως είναι, και αυτό το γνωρίζει οποιοσδήποτε πνευματικός άνθρωπος, ο κάθε ευδαίμων άνθρωπος γνωρίζει ότι όταν βιώνει αυτή την πνευματική πληρότητα που του δίνει η ευδαιμονία, αυτή τη ζωντάνια, όταν βιώνει τη ζωή του σε αυτά τα τόσο υψηλά ανώτερα επίπεδα, ξεκολλάει και από πάρα πολλές σωματικές επιθυμίες. Δεν έχει την ανάγκη μιας σωματικής ειδονής για να πάρει κάτι, γιατί όντως κατέχει αυτή την πνευματική πληρότητα. Άρα είναι ομοιοτελειακό αυτός ο άνθρωπος να λύσει τα δεσμά του και από το φαγητό και από πολλές άλλες επιθυμίες και να τρώει όσο χρειάζεται το σώμα του για να λειτουργεί σωστά και να απολαμβάνει το φαγητό, όπως θα απολαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη σωματική επιθυμία. Γιατί να ξέρετε ότι αυτοί που τα απολαμβάνουν πραγματικά είναι αυτοί που κατέχουν το άριστο μέτρο. Όταν φτάνεις στον κορεσμό, στο οτιδήποτε, δεν το απολαμβάνεις. Από ένα σημείο και μετά γίνεις ακραία υπερκαταναλωτικός, γιατί μειώνεται η ευχαρίστηση, μειώνεται η ειδονή. Όσο κάτι το κάνεις όλο και περισσότερο, τόσο λιγότερο σε ευχαριστεί, τόσο λιγότερες απολαβές παίρνεις από αυτό. Άρα χρειάζεσαι περισσότερο από αυτό και φτάνεις στο σημείο να μην παίρνεις καν την ειδονή που παίρνει αυτός που έχει το τέλειο μέτρο, το άριστο μέτρο, γιατί έχεις φτάσει σε έναν απίστευτο κορισμό και απλά η άλογη φύση σου, η λέμαργη άλογη φύση σου γίνεται όλο και πιο ατίθας. Όλο αυτό σε κρατάει σε τέρμα χαμηλές συχνότητες, αυτές οι επιθυμίες σου γίνονται όλο και πιο έντονες σε σημείο που δεν μπορεί το μυαλό σου να ξεκολλήσει από αυτό, δηλαδή να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα δεσμά αυτών των ανθρώπων είναι ακραία δεσμά. Είναι τεράστια δεσμά, μόνο με μία επιθυμία. Τώρα μιλάμε μόνο για μία επιθυμία. Σκέψου τώρα, μην μπορείς να ελέγξεις την άλογη φύση σου και να έχεις αυτά τα ακραία δεσμά με οποιαδήποτε επιθυμία και αν γεννάει η ψυχή σου. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ανεβάσει συχνότητα ώστε να φτάσει σε αυτή την πνευματική πληρότητα και την πνευματική αυθονία που επικαλούνται? Και τώρα θα πει κάποιος, ναι, μα οι Ανατολίτες μπορεί να γουστάρουν να έχουν τέτοιους συμβολισμούς στις παραδόσεις τους. Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
Ναι, οκ, μπορώ να δεχτώ ότι έχουν τον τρόπο τους στο να συμβολίζουν κάποια πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι σωστοί αυτοί οι συμβολισμοί. Καθώς ο συμβολισμός πρέπει να έχει μέσα όλη την ουσία από αυτό που θέλει να σου περάσει. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να έχει και τους μεθόδους το πώς θα φτάσει στην ουσία από αυτό που θέλει να σου περάσει. Κάτι που υπάρχει παντού σε όλους τους ελληνικούς συμβολισμούς. Είναι τόσο στοχευμένοι, είναι κατ' ουσίαν συμβολισμοί. Όχι αόριστες αερολογίες. Ο λόγος που οι πρόγονοί μας απεικόνιζαν όλα τα γάλματα καλλίγραμμα, με στενή μέση, με σφρίγο στο στήθος και με ένα ατάραχο βλέμμα στην όψη, δεν ήταν για αισθητικούς λόγους ή για να οθήσουν στους ανθρώπους να έχουν ωραία σώματα, γυμνασμένα σώματα όπως στο σήμερα, ξέρω εγώ, λυπάν και γυμνάζονται, για να έχουν μια ωραία εμφάνιση, να είναι πιο ελκυστικοί, να αρέσουν περισσότερο στα γορίτσια, στις κορασίδες, στον Ατάλο. Τα γάλματα απεικόνιζαν και συμβόλιζαν τις αρετές. Ήταν η εκδήλωση των αρετών, καθώς οι αρετές αποκτούνται έμπρακτα και όχι στη θεωρία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που όλα τα ελληνικά γάλματα είχαν στενή μέση είναι επειδή αυτή η στενή μέση δηλώνει την αρετή της σοφροσύνης. Ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι εγκρατής και μπορεί να ελέγχει τις σωματικές του επιθυμίες και να τις κατευθύνει με ένα άριστο μέτρο. Και εδώ πέρα, παιδιά, να πούμε ότι η σοφροσύνη έχει να κάνει με τον πλήρη έλεγχο και την τέλεια ισορροπία όλων των επιθυμιών του ανθρώπου. Δηλαδή, προφανώς, δεν μιλάμε μόνο για το φαγητό ή για σωματικές ειδονές. Και τώρα θα πει κάποιος, δηλαδή δεν γίνεται κανένας υπέρβαρος να έχει πνευματικό επίπεδο. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά από όσα θα ήταν το ιδανικό για αυτούς, αλλά έχουν πνευματικό επίπεδο, είναι καλές ψυχές, έχουν αρετές. Αλλά όσον αφορά την αρετή της σοφροσύνης συγκεκριμένα, πρέπει να έχεις, για να την κατέχεις, είναι απλά μαθηματικά, ρε παιδιά, πρέπει να έχεις το μέτρο άριστον στις επιθυμίες του σώματος. Όσον αφορά την πνευματική συχνότητα, όλα αυτά, παιδιά, λειτουργούν με νόμους, ωραία. Δεν θα φτάσουν εκεί που θα έφταναν αν όντως κατακτήσουν την αρετή της σοφροσύνης. Αν κατακτήσουν την αρετή της σοφροσύνης, όπως και της ανδρείας και της φρονήσεως, η δόνηση θα ανέβει πολύ πολύ πιο ψηλά. Αλλά είναι αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα, ότι δεν κατακρίνουμε κανέναν, okay? Ούτε λέμε σε κανένα τι να κάνει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση και αν θέλει να έχει μια κυλίτσα σαν τον Μπουντάι, αυτόν τον Κινέζο μοναχό, μπορεί να έχει μια τέτοια κυλίτσα. Δικιά του επιλογή είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τη ζωή του και παίρνει και τα ανάλογα των πράξεών του. Βιώνει τα ανάλογα των πράξεών του. Κάθε δράση έχει και την ανάλογη αντίδραση. Και για να το διευκρινίσουμε αυτό με ακρίβεια, είναι εντελώς διαφορετικό κάποιος να τρώει επειδή έχει απίστευτα δεσμά με το φαγητό και δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό, σε σχέση με κάποιον που τρώει περισσότερο από όσο πρέπει κατά ανάγκη, επειδή ξέρω εγώ μπορεί να είναι powerlifter και να θέλει να αυξήσει πάρα πολύ τη δύναμή του. Άρα για να έχει περισσότερη δύναμη που θα τον βοηθήσει στο άθλημά του, χρειάζεται περισσότερες θερμίδες. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή ή το οτιδήποτε, να έχουν δυσαρμονία στις αρμόνες τους, μπορεί να τρώνε κανονικά ή ακόμα και λίγο, ή να τρώνε λάθος τροφές, οτιδήποτε, και να παχαίνουν πολύ περισσότερο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η σοφροσύνη, για παράδειγμα, που είναι η αρετή του επιθυμητικού ή η αρετή της εγκράτειας, δεν ταυτίζεται πάντα με την εικόνα του ανθρώπου. Κάποιος μπορεί να έχει ακραία βουλιμία, απίστευτη βουλιμία και να έχει φοβερό μεταβολισμό. Να τρώει πολύ, να σκέφτεται όλη τη μέρα το φαγητό. Άρα καταλαβαίνετε δεν έχει έλεγχο στο επιθυμητικό του μέρος, στο άλογο μέρος. Παρ' όλα αυτά στα κιλά του και στην εμφάνισή του να δείχνει κανονικά, να δείχνει normal. Εν ολίγης είναι ξεκάθαρο, είναι αυτονόητο πως ποτέ δεν κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά το συμβολισμό για την πνευματική αυτονία, θεωρώ ότι είναι τέρμα λάθος, άστοχο και δίνεις. Πώς να το πω, είναι σαν να δίνεις ένα λάθος πρότυπο να το συμβολίζεις με αυτόν τον τρόπο, με μια μεγάλη κυλίτσα. Και όλα αυτά τα παραδείγματα που λέμε, δηλαδή το κάποιος να έχει σοφροσύνη αλλά μην φαίνεται στην εικόνα του, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν είναι ο κανόνας. Και επίσης, παιδιά, κάτι που με ρωτάτε πάρα πολύ πάνω στην εμφάνιση των αγαλμάτων ήταν γιατί οι Έλληνες παρουσίαζαν τα αγάλματα, τα περισσότερα αγάλματα, ιδιαίτερα τα αγάλματα των θεών και των ηρώων, με μικρό ή πεσμένο μόριο. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, και αυτό δηλώνει την αρετή του επιθυμητικού, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της εγκράτειας. Ότι ο ενάρετος άνθρωπος, δηλαδή, είναι ικανός να ελέγχει και τις γενετήσεις επιθυμίες του και να τις κατευθύνει έτσι όπως θέλει αυτός και να μην τον κατευθύνουν έτσι όπως θέλουν αυτές. Οι σάτυροι, βέβαια, που να πούμε ότι είναι δαίμονες γονιμότητας, πνεύματα γονιμότητας, απεικονιζόντουσαν με το αντρικό μόριο σε πλήρη λειτουργία για να δείξουν ότι είναι πνεύματα γονιμότητας και καρποφορίας. Αλλά ναι, δεν υπήρχε αυτή η χριστιανική αντίληψη, το ξέρω εγώ, να θεωρούν περίεργο να είναι σε κοινή θέα τα μόρια ανδρών, ξέρω εγώ, είτε των σατήρων, είτε ηρώων, θεών και τα σχετικά. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι σε βγάζει φύση, έτσι είναι το φυσικό σώμα του ανθρώπου. Σίγουρα εννοείται ότι οι Έλληνες είχαν απίστευτη ευσέβεια προς το θείο, δηλαδή
Δεν έμπαιναν μέσα στα ιερά με τα παπάρια απ' έξω ή το οτιδήποτε. Ήταν σωστά ντυμένοι. Οι γυναίκες και αυτές έμπαιναν σωστά ντυμένες μέσα στα ιερά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι λόγω της φυσολατρίας των Ελλήνων και επειδή ήταν τόσο εναρμονισμένοι με τη φύση και ο έρωτας για τους Έλληνες σε όλες τις εκφάνσεις είναι κάτι το υπέρτατο. Ο πνευματικός έρωτας, ακόμα και ο σωματικός έρωτας, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτό που είναι και αποκαλείται σεξ στο σήμερα. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Ήταν κάτι πολύ πιο έντονο και κάτι πάρα μα πάρα πολύ πιο ουσιαστικό. Αλλά είναι αυτό που θέλω να πω, είναι επειδή οι περισσότεροι Έλληνες ανέπτυζαν αρετές και κατήχαν σε κάποιο βαθμό την αρετή της σοφροσύνης. Οι περισσότεροι, όχι όλοι φυσικά, δεν υπήρχε αυτή η καρμυριά που έφερε μετά ο χριστιανισμός, που κρυβόντουσαν γυναίκες με τους άντρες, που δηλαδή ντρεπόντουσαν μέσα στην οικογένεια να μιλήσουν για φυσιολογικά πράγματα, πώς είναι η γονιμότητα, το να τ' άλλο. Δεν υπήρχαν αυτά, γιατί όλα αυτά είναι φυσικές λειτουργίες και δεν τα έβλεπαν πρόστιχα όλα αυτά, δεν τα έβλεπαν πονηρά όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να άραζε να παρέσει τη φύση και οι γυναίκες να ήταν γυμνές, οι άντρες να ήταν γυμνοί, αλλά δεν το έβλεπαν πονηρά και πρόστιχα όλο αυτό. Γενικότερα, ο έρωτας μεταξύ ανδρών και γυναικών είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, δεν υπήρχε αυτό το πονηρό, το πρόστιχο. Αυτό το να ικανοποιήσω απλά την ειδονή, να τελειώσω και αυτό. Δεν είναι καμία σχέση. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά μετά ήρθε η σκοταδίλα και όχι απλά δεν έφερε μια ισορροπία στην άλογη φύση των ανθρώπων μέσω της αρετής της σοφροσύνης, για παράδειγμα. Αντιθέτως, καταπίεσε την άλογη φύση των ανθρώπων, το επιθυμητικό μέρος της ψυχής των ανθρώπων. Και όταν καταπιέζει το επιθυμητικό μέρος του ανθρώπου και την άλογη φύση του ανθρώπου και φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου και κάτι τόσο ιερό όπως είναι ο έρωτας, που ξέρω εγώ σου έλεγαν ότι αν έχεις έρωτα με μια γυναίκα, καταπίεσέ το, πρέπει να την παντρευτείς για να συνευρεθείς μαζί της. Και όχι μόνο αυτό, όλες οι γυναίκες έπρεπε να ντύνονται σαν καλόγριες, δίθεν σεμνότητα, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή σεμνότητα. Η αληθινή σεμνότητα πρέπει να σου βγαίνει αυθόρμητα. Πρέπει όντως η ψυχή να έχει φτάσει σε ένα σημείο που όντως να εκφράζει μια σεμνότητα. Όχι να προσποιείται ή να καταπιέζει τον εαυτό της για να δείχνει δήθεν σεμνή. Αυτό μόνο σεμνότητα δεν είναι και νομοτελειακά όλα αυτά, όλη αυτή η καταπίεση οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο. Οδηγεί στην ακριβώς αντίπερα όχθη. Οδηγεί στα άκρα και έτσι γεννιούνται τα πονηρά μυαλά, έτσι γεννιούνται όλες οι διαστροφές και ό,τι ανομαλία μπορείτε να φανταστείτε, γιατί πολύ απλά καταπιέζεται η άλογη φύση του ανθρώπου. Όλα αυτά βέβαια είναι και τεράστιο θέμα κουβέντας, θα το θίξουμε σε άλλο βίντεο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν μια υγιή ερωτική ζωή και δεν καταπιέζουν την άλογη φύση τους, δεν είναι ούτε πονηροί. Αν όμως έρθουν κάποιοι και σου πούνε ότι ο Θεός θέλει να τα καταπιέζει όλα αυτά, να καταπιέζει την άλογη φύση σου και όχι να φέρεις ένα τέλειο αρμονικό μέτρο στην άλογη φύση σου. Αν σε πείσουν για κάτι τέτοιο πράγμα που έκαναν για 2.000 χρόνια, είναι πολύ εύκολο. Όλη αυτή η καταπίεση να οδηγήσει πολύ μεγάλο μέρος της αδύναμης ομάδας των ανθρώπων που καταπιέζονται όντως όταν τους αναγκάζεται να κάνουν αυτά και έτσι γεννιούνται διαστροφές, πονηρά μυαλά και άλλα πάρα πολλά. Και επειδή μιλάμε για αρετές, πάμε να απαντήσουμε και σε μία άλλη ερώτηση που ρωτάει ένας φίλος, ποια είναι η διαφορά του θάρρους και της ανδρείας. Ανδρεία δεν σημαίνει απλά ότι έχεις θάρρος να πας να τα βάλεις με κάποιον, να μην φοβάσαι, να ενεργοποιείς όλη σου την αρσενική αρχή. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ανδρεία. Είναι στοιχείο που περιέχεται μέσα στην ανδρεία και έχει να κάνει με το θάρρος, έχει να κάνει με μια ωριμότητα, με μια πυγμή στην αρσενική ενέργεια του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η ανδρεία, παιδιά, σαν θεία αρετή που είναι, έχει να κάνει καθαρά με την υπεράσπιση του δικαίου και του θεϊκού νόμου. Τι θα πει αυτό, ότι η ανδρεία εκδηλώνει μόνο αυτός που μάχεται για να υπερασπιστεί ιδανικά, να υπερασπιστεί αξίες. Η ανδρεία, λοιπόν, παιδιά, είναι μια αρετή που αναπτύσσουν ήρωες, αυτοί που μάχονται υπέρ του δικαίου. Και είναι αυτοί που δεν ξεπουλούνται με τίποτα, δεν προδίδουν τα ιδανικά τους, τις αξίες τους και κυρίως το θείον, το θεϊκό νόμο, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει απίστευτο θάρρος, απίστευτη τόλμη, απίστευτη δυναμική στην αρσενική του ενέργεια και ρε φίλε να μην κολώνει πουθενά, να τα βάζει με όλους και όλα αν χρειαστεί. Αν όμως οι δράσεις και οι κινήσεις που δεν έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση του δικαίου και των αξιών και όλων αυτών, δεν σημαίνει ότι κατέχει ανδρεία, γιατί η ανδρεία σαν μια θεία αρετή οδηγείται πάντα από το θείον. Και παιδιά, αυτός είναι και ένας λόγος που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένος ο Θεός Άρης, ο Θεός του πολέμου, ο Θεός της ανδρείας. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά. Ένας τσόγλανος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ θάρρος, μπορεί μια μέρα να μεθύσει και να μην κολώνει να τα βάλει με 5 και με 10 που θα του τυμπούνε. Αυτό, παιδιά, όμως δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό Άρη και δεν είναι ανδρεία. Είναι απλά θάρρος που, όπως μας έλεγαν και οι προγονείς μας, το θάρρος δεν οδηγείται από φρόνηση, δηλαδή από ορθή λογική. Ο Πλάτων συγκεκριμένα μας έλεγε ότι το θάρρος και ο φόβος
είναι άφρονοι σύμβουλοι. Το θέμα όμως είναι ότι για να αναπτύξει την ανδρεία το θυμικό μέρος της ψυχής, το συναίσθημα της ψυχής, η δυναμική της ψυχής, θα πρέπει το ανώτερο μέρος της ψυχής, ο ηνίωχος νους, το λογιστικό, να οδηγεί όλη τη δύναμη του θυμικού με φρόνηση. Άρα με όλο αυτό κατανοούμε ότι η φρόνηση σαν αρετή προηγείται της ανδρείας. Αν πρώτα δηλαδή δεν αναπτύξουμε φρόνηση, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και την ανδρεία. Άρα οι ιδιότητες του θάρρους και της τόλμης για να γεννήσουν την ανδρεία θα πρέπει πρώτα να οδηγούνται με φρόνηση. Λοιπόν, παιδιά, ας δούμε λίγο κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που θεωρώ ότι ορίζουν έναν Έλληνα άνθρωπο. Έρωτας και αγάπη για τη ζωή. Ο Έλληνα άνθρωπος είναι ευγνώμων για την κάθε στιγμή αυτής της υπέροχης ζωής, για ό,τι και αν έχει να του μάθει αυτήν τη ζωή. Για όλα τα καλά της, για όλα τα κακά της, για όλα τα μαθήματα που του δίνει. Είναι ευγνώμων, σέβεται και εκτιμά αυτή την υπέροχη πλάση, αυτή την υπέροχη φύση, αυτή την υπέροχη δημιουργία. Μια δημιουργία που τα εμπεριέχει όλα μέσα. Και ο έρωτας και η αγάπη που έχει για τη ζωή τον οδηγεί και στο ευζήν και την ευδαιμονία του. Δεν γίνεται κανένας άνθρωπος να φτάσει στο ευζήν, στην καλή ζωή, να ζει μια καλή ζωή, αν δεν αγαπάει και αν δεν είναι ερωτευμένος με την ζωή. Οπότε ο Έλληνα άνθρωπος σέβεται και είναι ευγνώμων για όλη τη φύση, για όλη τη δημιουργία. Ακολουθεί τον δρόμο των αρετών, θέλει να αναπτύξει αρετές γιατί μόνο έτσι θα κατέχει και το ευζήν και κυρίως την ευδαιμονία του. Που ευδαίμων, παιδιά, είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί τον λόγο και σκοπό της ύπαρξής του. Ακολουθεί όλα αυτά που το γεμίζουν, όλα αυτά που αγαπάει, όλα αυτά που θέλει να γνωρίσει, όλα αυτά που θέλει να υλοποιήσει. Η ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με το έργο του, με τον λόγο και σκοπό της ύπαρξής του, με τα δημιουργήματά του. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα να γίνει ένας καλός δημιουργός. Και καλός δημιουργός μπορεί να είναι ο ευδαίμων. Οι άνθρωποι όμως που βρίσκονται μέσα στην κακοδαιμονία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλοί δημιουργοί και έτσι και τα δημιουργήματά τους δεν έχουν κάποια ποιότητα. Ενώ τα έργα και τα δημιουργήματα του ευδαίμονος ανθρώπου ευεργετούν κυρίως την ψυχή του καθώς τον κρατάνε στην ευδαιμονία του και κατ' επέκταση ευεργετούν και όλους τους άλλους γιατί έχουν κάτι το θεϊκό μέσα τους.